Θέλω να σας πει κάτι ο κύριος Σπύρος Παπαδημητρίου, αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Μας είπατε κάτι πολύ σημαντικό στο διάλειμμα, κύριε Παπαδημητρίου, και θέλω να το ακούσουν οι τηλεθεατές. Είπα το εξής, ότι ο βασικός συνεχτικός δεσμός αυτή τη στιγμή της Ευρωζώνης είναι το κόστος διάλυσής της. Είχε πει κάποτε ο Φρίντμαν. Πείτε στον κόσμο τι είναι ο Φρίντμαν. Ο Φρίντμαν ήταν ο θεωρητικός του μονεταρισμού. Ναι. Έχει πεθάνει πριν κάποια χρόνια. Είχε πει όταν δημιουργείται το ευρώ ότι η έλλειψη πολιτικής ενοποίησης στην Ευρώπη κινδυνεύει. Το ευρώ είναι θνησιγενές από αυτό το πράγμα. Είπε ότι αν διαλυθεί όμως η Ευρωζώνη συνολικά, θα χυθεί αίμα στους δρόμους της Ευρώπης. Μας. Αυτή τη στιγμή ο κίνδυνος, ο βασικός συνεχτικός δεσμός της Ευρωζώνης είναι ο κίνδυνος διαλυσής της. Μάλιστα. Τώρα, πριν πάμε στον κύριο Κότιο, ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαδημητρίου. Να δούμε το πρωτοσέλιδο της Κόντρα News του Σαββάτου. Θα διαβάσετε το πρωί, στα περίπτερα, θα την πάρετε το πρωί. Διαλύονται τα κόμματα του μνημονίου, διώχνουν Σαμαρά και Βενιζέλο, καλπάζει ο Αλέξης. 46% θα έπαιρνε ο ΣΥΡΙΖΑ αν γινόταν σήμερα εκλογές. Είναι το πρώτο θέμα της Κόντρα News. Είναι δημοσκόπηση σημερινή. Της Παρασκευής δηλαδή εννοώ σημερινή, που έπαιξε, της ΜΑΡΚ που έπαιξε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΛΦΑ. Άλλο θέμα, οι δικαστές καταγγέλουν τη λιτότητα, με επιστολή στο Γιούγκερ ζητούν να παρέμβει υπέρ των ελληνικών προτάσεων. Σοβαρός και διάσημος οικονομολόγος ο Γιάννης Βαρουφάκης, λέει τώρα ο Σόιμπλε. Κυβέρνηση, το μνημόνιο και η Τρόικα έχουν τελειώσει, κύριε Κότια, βλέπετε τι έχει κόντρα νιουζ αύριο. Και ένα πολύ ενδιαφέρον. Έχει και τις συμβούλου του Ομπάμα. Νέα ηχηρή παρέμβαση των Αμερικανών, νέες συστάσεις στους Ευρωπαίους για να συμβιβαστούν με την Ελλάδα, έκανε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μιλώντας σε εκδήλωση στο Λονδίνο, η σύμβουλος του Προέδρου Ομπάμα, Κάρολιν Άτκινσον, υπογράμμισε πως είναι σημαντικό οι πιστωτές να συνυπολογίσουν το γεγονός ότι στην Ελλάδα σημειώθηκε μια πολύ μεγάλη πτώση των εισοδημάτων, των πραγματικών μισθών, της παραγωγής, καθώς και μια μεγάλη άνοδος της ανεργίας. Και το άρθρο του Γιώργου Κουρί με τίτλο «Κόντρα σε όλα» στην πρώτη σελίδα, γράμμα στον Πρωθυπουργό, ούτε μια επιστολή διαμαρτυρίας προς τους ξένους δεν μπορούν να γράψουν και να στείλουν. Ακαδημαϊκοί δεσποτάδες, καθηγητάδες, στρατηγοί και διπλωμάτες. Μπράβο στους δικαστές για τη διαμαρτυρία τους στο Γιούγκερ. Έρχομαι στον κύριο Κότιο. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, κύριε Κότια, και από τον κόσμο. Πρώτον, γιατί δεν τίθεται, ας πούμε, ρωτάει ο κύριος Αχιλλέας από την κυβέρνηση, ο λογιστικός έλεγχος του χρέους. Άλλο, μπορεί να πτωχεύσει η Ελλάδα και να παραμείνει στο ευρώ. Τι θα γινόταν, λέει, αν υπήρχε μια τέτοια περίπτωση. Και θέλω να σας πω ότι ο φίλος της εκπομπής, ο οποίος έρχεται πολύ συχνά τον καλό γιατί είναι πολύ κατηρτισμένος, ο κύριος Τσαγκάρης, ο Δημήτρης ο Τσαγκάρης, γράφει αύριο στην εφημερίδα Αγορά ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, στο οποίο λέει ο κύριος Τσαγκάρης, κίνηση ΜΑΤ αφορά κούρεμα στα ληξιπρόθεσμα χρέη του Κοσμάκη. Θέσατε τόσα πολλά ερωτήματα που νομίζω ότι τηλεοπτικός χρόνος είναι σχεδόν εκπνέει και δεν ξέρω να θα πέσουμε τα πράγματα. Απαντήστε σε όσα θέλετε. Σε όσα μπορώ. Ναι. Πρώτον, αν η Ελλάδα μπορεί να πτωχεύσει και να παραμείνει στο ευρώ. Θεωρητικά ναι. Επειδή γίνεται πολλής λόγος για την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, πρέπει να πούμε τα εξής. Δεν προβλέπεται και δεν υπάρχει καμία θεσμοθετημένη διαδικασία. Δεν υπάρχει και κανένα προηγούμενο. Δεν μπορεί κανένας να αποπέμψει την Ελλάδα από το ευρώ. Μόνο αν έχει. Υπάρχει βούληση της ελληνικής κυβέρνησης να φύγει από τον ευρώ, μπορεί να το συζητήσει πάλι, όχι μόνο μερός. Αλλά το ατύχημα είναι αυτό που μας βγάλει έξω από το ευρώ και αυτό είναι αν δεν υπέλθει μια συμφωνία, αν αθετήσουμε και επίσημα πλέον είμαστε χρεοκοπημένοι, δεν ανταποκριθούμε στις πληρωμές τόκων και χρεολυσίων, τότε ενδεχομένως να υπάρξει ένα μεγάλο πρόβλημα εκρωής ρευστότητας από τον μπανκράν κτλ. Να στεγνώσει η οικονομία από το νερό και όπως ένα αυτοκίνητο που έχει χάσει όλα τα λάδια, κολλάει η μηχανή, καταστρέφεται, έτσι θα καταστραφεί η οικονομία και τότε αναγκαστικά θα πρέπει να τυπώσει νόμισμα για να κινηθεί η οικονομία. Η ρευστότητα, το χρήμα ή το λάδι που κινείται η οικονομία. Μόνο σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσαμε να βγούμε από το ευρώ. Λόγω ενός ατυχήματος. Το δεύτερο τώρα. Όσον αφορά το κόστος της άλλης χώρας στην Ευρωζώνη. Η Ευρωζώνη είναι ένα μοναδικό εγχείρημα στον κόσμο. Πρώτη φορά έχουμε αυτού του τύπου νομισματική ένωση ανεξάρτητων χωρών. Σε αυτή την περίπτωση ήταν ένα ατυχές γεγονός η Ευρωζώνη. Αποδεικνύεται ιστορικά ότι έβλεψε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ήταν καπρίτσο κάποιων χωρών. Είναι λάθος η φιλοσοφία της. Είναι του Φρίντμαν, καλώς αναφέρθηκε. Στηρίζεται βασικά σε μονεταριστικά πόδια που προβλέπει ότι το χρήμα πρέπει να είναι μόνο για να. Η νομισματική πολιτική καλύπτει τη σταθερότητα
του χρήματος και όχι άλλες πολιτικές. Έχουμε μία αποστέρηση των κρατών μελών από πολιτικές άλλες σημαντικές. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη συζήτηση. Η Ευρωζώνη είναι μια αποτυχία σκέτη. Από εκεί πέρα τώρα, η διάλυση της Ευρωζώνης. Λέτε ότι θα ήμασταν καλύτερα στην Ευρώπη. Σαφώς. Και στην Ευρώπη, πατρίδα μας θα ήμασταν καλύτερα χωρίς Ευρωζώνη. Σαφώς λέτε. Και στην προηγούμενη εκπομπή και το έχω γράψει και το 89 και το 99 και το 99 και 2000 κλπ. Ήταν λάθος η Ευρωζώνη. Δεν μπορείς να θρήσεις πορτοκάλια με μήλα. Διαφορετικές χώρες με ανθρωπολογικές τάσεις, διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές παραδόσεις, διαφορετικές δομές της οικονομίας. Δεν μπορεί να είναι βιώσιμο αυτό το κατσικό. Αλλά τώρα που είμαστε μέσα, θα είναι λάθος αν βγούμε. Δεν έχει γυρισμό δηλαδή. Αυτό που είπε ο κ. Για να δημιουργήσουμε το ευρώ, χρειαστήκαμε 3 χρόνια. Η αποσύνδεση των χωρών και επιστροφή στα δυνικά νομίσματα σημαίνει 2 χρόνια θα καταστραφεί η ευρωπαϊκή οικονομία. Πραγματικό Αρμαγεδόν. Θα στερέψει απορρευστότητα. Δεν θα υπάρχει χρήμα στην ευρωπαϊκή οικονομία. Τα ευρώ θα εξαφανιστούν. Το κακό νομίσμα διώχνει το καλό πάντοτε. Συνεπώς, δεν υπάρχει περίπτωση να διαλυθεί η ευρωζώνη. Το κόστος απόστασης μιας χώρας δεν μπορούμε να το αποτιμήσουμε. Μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Η δική μου υποκειμενική άποψη, ταπεινή, είναι ότι το κόστος απόστασης Ελλάδος είναι πολύ μικρό για τις άλλες χώρες. Mm. Θα είναι προσωρινό, θα διαρκέσει 1-2 μήνες, το πολύ. Θα έχουμε μία πτώση των χρηματιστηρίων λίγες μέρες. Θα έχουμε μία αύξηση των επιτοκίων των χωρών του Νότου, τόσο χαμηλά που θα είναι πολύ μικρή άνοδος. Υπάρχουν εργαλεία πάρα πολύ σημαντικά που δεν υπήρχαν πριν λίγα χρόνια. Υπάρχει το 1,2-3 που ο Ντράγκη μπορεί να ρίξει την οικονομία και πραγματικά και 2 και 3 και 4. Τρεις. Μπορεί να τα κάνει αν θέλει. Για την ανεξάρτητη αρχή. Δεύτερον, υπάρχουν 500 δις περίπου αδιάθετες του ESM που μπορούν να βοηθήσουν τις άλλες χώρες. Τι σημαίνει TSM? Είναι το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Όχι το EFSF, ο διάδοχο σχήμα του EFSF. Είναι μια εταιρεία ειδικού σκοπού μέτρα του Λουξεμβούργου που συμμετέχουν όλα τα κράτη και μπορεί, έχει εγγύησει 700 δις για να λύσει 500 δις από τις αγορές και να δανείσει τα κράτη με επιτόκια αυτή τη στιγμή γύρω στο 0,5%. Λοιπόν, έχει εργαλεία η Ευρώπη να αντιμετωπίσει την κρίση και η συγκυρία είναι ιδιαίτερα θετική η εξελίξη διεθνή. Συνεπώς δεν νομίζω ότι θα υπάρχει μεγάλο κόστος και το ποντάρουμε πολύ στο χαρτί του εκβιασμού, στο τέλος θα φάμε τα μούτρα μας. Άρα εσείς βλέπετε ότι πρέπει να ποντάρουμε περισσότερο στο χαρτί της συνεννόησης. Αρμαγεδόν 100% για την Ελλάδα, 5% για την Ευρώπη, αν θέλει ο κ. Βαρουφάκης ποσοστά. Και πάω και στοίχημα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, σαφώς τα ληξιπρόθεσμα δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Οι τράπεζες το γνωρίζουν αυτό. Που γράφει ο κ. Τσαγκάρης στην αγορά. Ακριβώς το διαβάζει ο κ. Τσαγκάρη και την αγορά κάθε Σάββατο. Είναι εξαιρετικά τα άρθρα σας. Συνεπώς πιστεύω ότι θα πρέπει να απαλλαχθούν οι τραπέζες από αυτά τα ληξιπρόθεσμα. Δεν μπορούν να καλυφθούν τα κόκκινα δάνεια. Αυξάνονται διαρκώς και αυτά που ρυθμίζονται, το 5% δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Συνεπώς πιστεύω ότι θα πρέπει να βρουν μια λύση σαν αυτή ίσως της Ιρλανδίας, να απαγκιστρωθούν οι τράπεζες αυτά. Απλώς θα εγγράφουν στους ισολογισμούς τους και οι ίδιες οι τράπεζες γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να πληρωθούν μια τεχνική λογιστική απόφαση. Όσο αφορά και κλείνω το πρωτοσέλιδο του Κόντρα, θέλω να πω ότι όπως η οικονομία 50% ψυχολογία, είναι και η πολιτική 50% ψυχολογία. Αυτό που ισχύει σήμερα θετικά. Λέτε για τη δραματική πτώση των ποσοστών. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Νέας Δημοκρατίας και Πασό κλπ. Λοιπόν, πάμε στον αγαπητό τον κύριο Ρουκανά. Λοιπόν, εγώ για το Brexit, για την πιθανότητα εξόδου, θέλω να πω μόνο ότι η ιστορία των νομισματικών ενώσεων διδάσκει ότι όταν πράγματι είναι μια διαφορετική περίπτωση και μοναδική περίπτωση η Ευρωζώνη και θα έχει τεράστιο κοινωνικο-οικονομικό κόστος όχι μόνο για την Ελλάδα και για τις υπόλοιπες χώρες Ευρωζώνης, αλλά η ιστορία διδάσκει ότι όταν έφυγε μια χώρα από μια νομισματική ένωση, αυτή η νομισματική ένωση διαλύθηκε. Έγινε σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Δεν νομίζω ότι. Αν έφυγε μια χώρα από μια όταν έφυγε μια ένωση, χώρα, διαλύθηκε η νομισματική ένωση στην οποία ήταν η χώρα. Θεωρώ ότι δηλαδή, λέτε τώρα. Ότι αν φύγει η Ελλάδα θα διαλυθεί η Ευρωζώνη. Ναι, αργά ή γρήγορα. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, θέλω να πω 2 πράγματα για το μνημόνιο, που ήταν ένα πρόγραμμα και παραμένει ένα πρόγραμμα χρηματοδότηση τη χώρα και ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότηση. Να σας πω μία φράση για να. Βεβαίως. Λοιπόν, ναι σε νέο πρόγραμμα για την Ελλάδα, αλλά θα μοιάζει με το παλιό, λέει η Ευρωζώνη. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή, κοιτάξτε, ναι. Το μνημόνιο, το πρόγραμμα χρηματοδότηση ήταν και παραμένει ένα θνησιγενές πρόγραμμα. Συζητάμε πάρα πολλές φορές για την προχειρότητα της ελληνικής πλευράς, αλλά θα πρέπει να επισημάνουμε και την προχειρότητα του τριμερή μηχανισμού στήριξης στη σύνταξη αυτού του προγράμματος. Το πρόγραμμα αυτό δεν είχε μελετήσει τις ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν στη χώρα μας. Έγινε κάτω από ένα καθεστώς έκτακτης ανάγκης, η σύλληψή του και η συγγραφή του. Υιοθετήθηκε και ψηφίστηκε από την τότε ελληνική κυβέρνηση σε πολλές περιπτώσεις χωρίς καν να έχει διαβαστεί. Η επιβεβαίωση ότι ήταν ένα πρόχειρο πρόγραμμα έρχεται από τα μεθοδολογικά λάθη. Για παράδειγμα, με το ζήτημα του δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή, ότι οι επιδράσεις από τα μέτρα περιορισμού των δαπανών θα ήταν πολύ μικρότερες από αυτές που πραγματικά ήταν. Δεύτερον, υπήρχαν λανθασμένες προβλέψεις αναφορικά με τις επιπτώσεις της ύφεσης. Επίσης, υπήρχαν τεράστιες αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.
Αυτό που υπήρχε ως ανάγκη τον Οκτώβριο του 2009 συνεχίζει να υπάρχει ως ανάγκη και σήμερα. Υπάρχει ανάγκη χάραξης ενός εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού. Δεν πρέπει να ζούμε πάντοτε σε ένα καθεστώς έκτακτης ανάγκης και θα πρέπει να έρχονται κάποιοι ξένοι δανειστές να μας επιβάλλουν το θεσμικό πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που θα πρέπει να υλοποιηθούν. Έχει έρθει η ώρα, έχουμε νομίζω οριμάσει αρκετά, έτσι ώστε να αποφασίσουμε και να υλοποιήσουμε μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα βασίζονται στη μελέτη των ιδιαίτερων εγχώριων οικονομικών συνθήκων και στη βαθιά γνώση την οποία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για παράδειγμα, απέδειξε ότι δεν είχε. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρουγανά. Πάμε στον κύριο Γαλανό, λέκτορα του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου της Θράκης. Κοιτάξτε, στο ζήτημα το οποίο αναφερόμαστε. Κάνουμε το τελευταίο σχόλιο ό,τι θέλει ο καθένας, γιατί ο χρόνος τελειώνει. Με ρωτήσατε προηγουμένως εάν διαφωνώ με τις διαπραγμάτευσεις, με τον τρόπο τον οποίο γίνεται, και δύο φορές ουσιαστικά φάνηκε ένας μεγάλος αρνητισμός. Οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, καλή είναι. Ναι. Γιατί αναφέρθηκε και προηγουμένως, μένεις σε μια διαπραγμάτευση, δεν θα πάρεις αυτό που έχεις τελική προσδοκία, θα πάρεις όμως κάτι παραπάνω. Σωστό. Από την άλλη όμως, η πολιτική και η οικονομική πολιτική. Δεν είναι τζόγος. Ναι. Δεν μπαίνεις λέγοντας θα πάω και ό,τι γίνει και ας γίνει αρμαγεδόν. Μπορεί να το ακούμε διαπραγματευτικά ότι μπορεί να βοηθάει στο να πείσεις την απέναντι πλευρά ότι είσαι έτοιμος να φτάσεις στα άκρα. Ναι, το ζήτημα είναι ποια είναι η απέναντι πλευρά. Δεν είναι εχθροί σου. Mm-hmm. Υποτίθεται ότι μπαίνεις σε μια ένωση στην οποία είσαι συνέτερος, συμμέτοχος. Mm-hmm. Μάλιστα, έχεις αναγάγει το ζήτημα ως κεντρικό πολιτικό ζήτημα στις αρχές του 2000. Όλα τα πολιτικά κόμματα, πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος, το αναφέρουμε, υπέρ του να μπούμε στο ευρώ. Και έρχεσαι τώρα απέναντι σε αυτούς που μιλάς, τους συνομιλητές σου, να τους πεις: δεν τα λέγαμε καλά, δεν τα είχαμε δει καλά τότε. Έχουμε θέματα. Mm. Πράγματι, πρέπει να υπάρχει μια διαπραγμάτευση. Πάντως, είναι σαφής η θέση της νέας κυβέρνησης και του σημερινού Πρωθυπουργού ότι τη μάχη θα τη δώσουμε εντός της Ευρωζώνης. Θέλουμε να μείνουμε στην Ευρωζώνη, θέλουμε να μείνουμε στο ευρώ. Το καλό για την Ελλάδα, αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρα, η σημερινή κυβέρνηση, το καλό της Ελλάδας βλέπει να είναι μέσα στην Ευρώπη. Αυτό λέει. Είναι αρκετά ξεκάθαρο αυτό. Άρα νομίζω ότι στο ίδιο πλαίσιο κινούμαστε, δηλαδή στο πλαίσιο ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε με σκέψεις, αν θέλετε, οι οποίες μπορεί να είναι διαφορετικές από τις δικές μας. Θα υπάρχει μια συζήτηση, θα υπάρχει μια συμφωνία. Δεν θεωρώ, και αυτή είναι η προσωπική άποψη, ότι η συμφωνία αυτή θα διαφέρει πάρα πολύ από τις υφιστάμενες. Μπορεί να έχει επιμέρους διαφοροποιήσεις σε κάποια μέτρα. Δίκιο, κύριε Γαλανέ. Δεν θεωρώ ότι διαφέρει πάρα πολύ. Μα και το 70-30 που ακούστηκε μπορεί να ξάφνιασε σε πάρα πολλούς, αλλά είναι αυτό που λέτε τώρα. Είναι αυτό που λέτε τώρα. Και ότι θα έχει αρκετά στοιχεία από το υφιστάμενο πρόγραμμα. Μένει να δούμε ποιο είναι το 30%. Θα κλείσω με αυτό. Μην μπαίνουμε σε οπαδοποίηση της πολιτικής ζωής. Το μνημόνιο δεν είναι μνημόνιο αντιμνημόνιο, δεν είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δεν είναι Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ πλέον, Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τι κρατάμε από αυτά τα οποία είναι θετικά. Σωστό. Και τι αφήνουμε στις τρευλώσεις που είχαμε σαν κοινωνία, που όλοι παραδεχόμασταν. Αυτό είναι το ζήτημα. Ευχαριστώ, κύριε Γαλανέ. Πάμε στον κύριο Μαρή. Ναι. Που έκανε πρόταση έτσι πολύ. Κοιτάξτε, πολύ προχωρημένη πρόταση. Κοιτάξτε, πριν. Για ποιο λόγο όμως. Θα σας εξηγήσω την απλή λογική μου, που προφανώς δεν γίνεται κατανοητή. Τι είναι μνημόνιο? Το καταλάβαμε, αλλά το είδαμε σαν άπιαστο όνειρο, κάπως έτσι. Ναι, αλλά από πού προέρχεται? Κοιτάξτε, τι είναι μνημόνιο? Το μνημόνιο περιλαμβάνει από τη μία πλευρά μεταρρυθμίσεις και από την άλλη πλευρά περιλαμβάνει μέτρα λιτότητας. Θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους, τους αγαπητούς, ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις που έχουν περισσότερο αναπτυξιακό χαρακτήρα. Σκεφτείτε, θα σας πω τώρα κάτι, ότι στην περιοχή της Αττικής απαγορεύεται κάθε βιομηχανική επιχειρηματική δραστηριότητα νέα, καινούρια, να αναπτυχθεί. Με νόμο του κράτους. Εξαιτίας των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και αυτό δεν έχουμε καταφέρει να το αλλάξουμε εδώ και αρκετό καιρό. Άρα, το μνημόνιο περιλαμβάνει από τη μία μεταρρυθμίσεις, από την άλλη περιλαμβάνει λιτότητα. Η λιτότητα τι αφορά? Αφορά την αύξηση των εσόδων του κράτους, μέσω φορολογίας κυρίως, και τη μείωση των δαπανών. Μείωση των δημοσίων δαπανών. Ναι. Από την άλλη όμως έχουμε ένα παράδοξο, γιατί δεν μου αρέσει να κοροϊδεύομαι ούτε να κυνηγάω μάγισσες. Μιλάμε για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Συμφωνώ. Ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί έχουν από τη μία πλευρά έσοδα
και από την άλλη πλευρά έξω. Δαπάνες. Ναι. Μέχρι στιγμής έχω ακούσει μόνο για αύξηση των δαπανών. Άρα, για να έχουμε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, θα πρέπει να αυξηθούν και τα έσοδά μας. Αυτό τι σημαίνει, νέους φόρους, λέω τώρα εγώ. Μάλιστα. Προσέξτε όμως, γιατί έχει και συνέχεια. Μαρία, θα ήθελα να είναι λίγο σύντομος ο λόγος, γιατί είμαστε. Επειδή δεν με αφήνετε. Ναι. Ολοκληρώνω. Λοιπόν, η βάση τι είναι, ποια είναι. Ότι η ΟΝΕ είναι ένα νεοφιλελεύθερο σχέδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει να ανταπεξέλθει, δυστυχώς ή ευτυχώς, θα μετατραπεί σε ένα νεοφιλελεύθερο κόμμα. Η ουσία του μνημονίου, ουσιαστικά δηλαδή, δεν θα αλλάξει, απλά θα μετονομαστεί. Θα μας δώσουν λίγο από το καρότο για να αποκτήσει εσωτερική νομιμοποίηση το σχέδιο. Ναι. Αν δεν μας αρέσει όμως βέβαια το καρότο, θα πάμε ή σε δημοψήφισμα ή σε εκλογές. Οι κύριες όμως πολιτικές των μνημονίων θα πρέπει να παραμείνουν. Και για ποιο λόγο? Όχι μόνο θα παραμείνουν, θα πρέπει να νομιμοποιηθούν στη συνείδηση του ελληνικού λαού, δυστυχώς ή ευτυχώς, εγώ δεν το κρίνω αυτό, έτσι ώστε να φέρουμε ανάπτυξη στη χώρα. Ωραία. Κύριε Μαρία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να κλείσουμε με τον κύριο Κλάψη, που είναι διδάσκων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, ένα λεπτό, θα κωδικοποιήσω τα βασικά μου σημεία. Το ένα είναι ότι νομίζω ότι μπορεί η κυβέρνηση να φτάσει σε συμφωνία υπό τον όρο ότι θα συνεχίσει μια στροφή προς το ρεαλισμό, που την έχει ήδη ξεκινήσει. Είχε καταλήψει τα περί κουρέματος, τα οποία ήταν ανεδαφικά. Ο κύριος Βαρουφάκης υμνεί τον κύριο Σόιμπλε ως τον πλέον πνευματόδη πολιτικό της Ευρώπης, την κυρία Μέρκελ τη σημαντικότερη πολιτικό της Ευρώπης και ούτω καθεξής. Νομίζω είναι σημάδια που δείχνουν ότι τη διάθεσή μας να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Εκείνο που νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο για την κυβέρνηση είναι το εσωτερικό της μέτωπο. Δηλαδή, όχι να φτάσει τόσο στη συμφωνία, όσο να την εφαρμόσει τη συμφωνία και να μπορέσει να την πουλήσει σε εισαγωγικά και στην εκλογική της πελατεία και στην κοινή γνώμη γενικώς. Ως προς τον Αρμαγεδόνα, πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη ότι ένας Αρμαγεδόν μπορεί να έρθει για την Ευρωζώνη ή για τους υπόλοιπους, για τους εταίρους μας, αλλά πριν έρθει για εκείνους, θα έχει έρθει για εμάς, θα έχει σκοτώσει εμάς. Επομένως, δεν είναι η ιδανικότερη λύση. Υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, ένα ενδεχόμενο να ζήσουμε μια πρόγευση, πολύ μικρή πρόγευση του Αρμαγεδόνα, υπό τη μορφή των γεγονότων που συνέβησαν στην Κύπρο, δηλαδή να υπάρξει για κάποιες μέρες ίσως ένας περιορισμός στην κίνηση, στην απόσυρση χρημάτων από τις τράπεζες, αναλήψεις στα ATM και ούτω καθεξής. Εκείνο που βλέπω τελικά. Άρα, εσείς βλέπετε ότι μάλλον πάμε σε συμφωνία. Μάλλον πάμε σε συμφωνία και θα έκλεινα και με μια. Επειδή η κυβέρνηση είναι και αριστερή και νομίζω εμπνέεται από όλα αυτά, νομίζω θα είναι καλό να έχουν στο μυαλό τους τη ρίση του Φρίντριχ Έγκελς ότι η ιστορία είναι μια συνισταμένη αντίρροπων δυνάμεων. Το τελικό αποτέλεσμα των οποίων είναι κάτι που δεν το θέλησε ποτέ κανείς. Αυτή θα είναι η συμφωνία μας. Κάτι που δεν τη θέλαμε ούτε εμείς στο 100%, ούτε άλλη πλευρά στο 100%. Το πιθανότερο όμως είναι ότι εμείς θα χρειαστεί να αποδεχτούμε το μεγαλύτερο μέρος μιας ήδη υπάρχουσα συμφωνίας. Δεν ξέρω αν το 70% του κ. Βαρουφάκη, το 80% ή αν πολλά θα αλλάξουν όνομα μόνο και μόνο για να τηρηθούν τα προσχήματα. Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι θα είναι μια συμφωνία που λίγους μήνες πριν η παρούσα κυβέρνηση ως αντιπολίτευση θα την απέρριπτε. Χωρίς δεύτερη κουβέντα. Έχει αγαπητέ κύριε Κλάψη, έχει δυσκολίες σε ζωή. Ναι, ναι. Λοιπόν, άλλο η λογική, άλλο η πραγματικότητα. Σωστό. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους καλεσμένους απόψε της εκπομπής. Πάρα πολύ. Νομίζω ότι έγινε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση. Το διαπιστώνω και από τη δική σας συμμετοχή, την πολύ δυνατή επικοινωνία που έχουμε κάθε βράδυ. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Σκλιά, τον κύριο Παπαδημητρίου, τον κύριο Κότιο, τον κύριο Ρουκανά, τον κύριο Γαλανό, τον κύριο Μαρή και τον κύριο Κλάψη. Και ελπίζω να μας δοθεί και στο μέλλον, σε ένα χρήσιμο χρόνο, να ξανακάνουμε μια συζήτηση για την οικονομία και το μέλλον του τόπου. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς έχουμε ραντεβού την Κυριακή, στα περίπτερα, με την Κυριακάτικη Κόντρα News. Έρχεται ένα πολύ μεγάλο θέμα, αποκάλυψη, για τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου και τη μητέρα του, την κυρία Μαργαρίτα Παπανδρέου. Να τη διαβάσετε την εφημερίδα. Θα συναντηθούμε τηλεοπτικά τη Δευτέρα στις 12 το βράδυ. Να είστε πάντα καλά. Καλή ξεκούραση στο Σαββατοκύριακο. Καλή σας νύχτα.